Καλησπέρα και καλές γιορτές. Συνεδριάζουμε σήμερα στην τακτική μας συνάντηση, ενώ στη Βουλή βρίσκεται ήδη η ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη από την Πολιτεία του 10% των εξόδων σχεδόν κάθε ελληνικού νοικοκυριού για τις αγορές πρώτης κατοικίας. Είναι ένα ακόμα ανάγχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια που δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να στηρίξει το μέσο εισόδημα μέχρι που να βγούμε στο ξέφωτο και από αυτήν την διεθνή κρίση. Ελπίζω τελικά το μέτρο αυτό να υπερψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, όχι μόνο γιατί αποτελεί ένα πρόσθετο στήριγμα μετά τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα, το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης, το καλάθι του νοικοκυριού και του πιο ευάλωτου, αλλά γιατί είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αφορά και τη μεσαία τάξη, επιστρέφοντα μάλιστα στην κοινωνία, ένα σημαντικό μέρος των υπερεσόδων των πιο ισχυρών, από τα δηληστήρια δηλαδή, στου πολίτε. Και επιμένω στην διπλή διάσταση αυτής τη πρωτοβουλία, καθώ άκουσα σχόλια τόσο αντιφατικά που ουσιαστικά αλληλοδιαψεύδονται. Γιατί δεν μπορεί τα 650 εκατομμύρια να είναι ταυτόχρονα και ψίχουλα και υπερβολικά. Δεν γίνεται να θεωρείται επιδοματική μια πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών. Ούτε να συγκρίνεται βέβαια ένα προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρίσεις με τα προεκλογικά αντίδωρα άλλων εποχών. Και φοβάμαι πως αυτές οι επιπόλαιες προσεγγίσεις φανερώνουν απλώς την αναλυτική αδυναμία και των αριστερών του χαβιαριού, όπως αποκαλούνται, αλλά όσο και κάποιων φιλελεύθερων πολυτελείας στη χώρα μας. Οι πρώτοι θα πρέπει κάποτε να μάθουν ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση οφείλει να είναι στο πλευρό της κοινωνίας όταν δοκιμάζεται. Δεν υπάρχει ευημερία, αν αυτή δεν είναι συλλογική. Αλλά και οι δεύτεροι είναι καιρός να καταλάβουν ότι η δίκαιη αναδιανομή του εθνικού πλούτου δεν ανταγωνίζεται ούτε την ανάπτυξη, ούτε την δημοσιονομική ισορροπία. Πολύ περισσότερο όταν εδώ μιλάμε για πόρους οι οποίοι δεν επιβαρύνουν, θα το ξαναπώ, δεν επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος. Και οι οποίοι, διατίθενται με σχέδιο για συγκεκριμένο χρόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθήκων όπως μια παγκόσμια αναταραχή. Αυτά λοιπόν για να αποφεύγεται η εύκολη κριτική. Αλλά και για να αναδεικνύεται η διπλή αποστολή αυτή απ τη κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη, όπως αναγνώρισε πρόσφατα και ο Economist, που μα κατέταξε στην θέση του πρωταθλητή τη πιο ευχάριστη οικονομικής έκπληξη παγκόσμια για το 2022. Ταυτόχρονα, όμω, να στηρίζει και του πολίτε, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη. Είμαστε παράταξη και τη δημόσια και τη ατομική προκοπή. Είμαστε δηλαδή μια παράταξη αληθινά προοδευτική. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία διατρέχουν και την σημερινή πλούσια ατζέντα μα. Από αυτή να ξεχωρίσω τον απολογισμό της τριετούς ψηφιακή μα εμπειρία, καθώ και δύο σημαντικά νομοσχέδια ε, υγεία, τα οποία ρυθμίζουν σημαντικέ προκλήσει τη εποχή μα. Και όλα αυτά, ενώ χθε στη Βουλή ψηφίστηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου, ένα σημαντικό σχέδιο με κοινωνική σφραγίδα, καθώ αφορά σε προσιτή στέγη για 137.000 συμπολίτε μα, δυστυχώ χωρί τι ψήφου τη αντιπολίτευση, η οποία και εδώ έδειξε να απέχει από μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, χωρί όμως ταυτόχρονα να προτείνει και κάποια ουσιαστική εναλλακτική, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά ότι εμείς Είμαστε η μόνη παράταξη που τελικά συνομιλεί με την κοινωνία. Όταν κάποιοι άλλοι επαναλαμβάνουν στερεότυπα τα οποία φαίνεται να έρχονται από άλλε εποχέ. Τώρα, ω προ την ψηφιακή μετάβαση, νομίζω ότι αυτά τα οποία θα ακούσουμε είναι λίγο πολύ γνωστά. Αξίζει όμω να θυμηθούμε ότι όταν το καλοκαίρι του 2019 ρώτησα πόσε είναι τελικά οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε του Δημοσίου, κανεί πρακτικά δεν ήξερε να μα απαντήσει. Τελικά βρήκαμε 500 οι οποίε υπολειτουργούσαν. Σήμερα είναι σχεδόν 1.500, παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ψηφιακέ συναλλαγέ και βέβαια εκατοντάδε χιλιάδες ώρε εξοικονόμηση από του πολίτε και από τι επιχειρήσει. Νομίζω ότι μιλάμε πια για μια άλλη πραγματικότητα στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτο, πάνω στην οποία προφανώ και θέλουμε να χτίσουμε και να διευρύνουμε τα όσα σημαντικά έχουμε πετύχει. Μέχρι σήμερα. Και από αυτά θα ήθελα να ξεχωρίσω, θα μιλήσει φαντάζομαι και στη συνέχεια ο Υπουργό για αυτό. Το ψηφιακό φάκελο υγεία, ο οποίο έρχεται για όλου, είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία έρχεται και κουμπώνει με σημαντικέ δράσει που έχουν αναλυφθεί από το Υπουργείο Υγεία. Δύο από τι οποίε θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε σήμερα. Ο πρώτο, το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τις μεταμοσχεύσεις και τον ρόλο του Εθνικού Οργανισμού μεταμοσχεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ στην χώρα μα είμαστε ακόμα πολύ πίσω στι μεταμοσχεύσει. Νομίζω ότι γνωρίζουμε πια του λόγου και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο για το πώ αυτή η ευρωπαϊκή υστέρηση, η αρνητική πρωτιά τη πατρίδα μα μπορεί να διορθωθεί με συγκεκριμένα μέτρα αλλά και με μετρήσιμου δείκτε. το δεύτερο Θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι μια κρεμότητα από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική και αφορά την παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Δράση για την Ψυχική Υγεία, με 10, 10 σημαντικού τομεί δράσεων που αποσκοπούν στη δραστική βελτίωση των υπηρεσιών σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μπαίνει πολύ περισσότερο και στον δικό μα δημόσιο διάλογο, ώστε κάποια στιγμή να αφήσουμε πίσω μας στίγματα και προκαταλήψεις που έρχονται στην κυριολεξία από μια άλλη εποχή. Νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το έβρος του κυβερνητικού μας έργου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές μας επιλογές. Λογικό είναι και μετά τη συζήτηση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού να εστιαζόμαστε περισσότερο σε, σε αυτές, αλλά νομίζω ότι και η σημερινή μας ατζέντα αποτυπώνει το μεγάλο έβρος και τον πλούτο του κυβερνητικού μας έργου σε πολλά διαφορετικά πεδία. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος είναι απόν καθώς ασθενή μου, θύμισε ότι ήδη έχουμε ψηφίσει από τον Ιουλίο του 2019 375 νόμους. 131 μόνο το 2022, νομίζω ότι αποτελεί μια χρονιά, Ρεκόρ, αλλά βέβαια η δουλειά μας συνεχίζεται και μέχρι που να οδηγηθούμε στις εκλογές στο τέλος τετραετίας έχουμε ακόμα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο για το 2023. Σίγουρα όμως όλα είναι στην ίδια κατεύθυνση, όλη μας η δράση είναι στην ίδια κατεύθυνση, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος για μια καλύτερη ζωή για τις Ελληνίδες και τους Έχουμε. Λοιπόν, καλές γιορτές. υγεία, δύναμη, υγεία, ψυχική, σωματική, λίγη ξεκούραση, να φορτίσουμε όλες τις, τις μπαταρίες μας για ένα, ένα δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο 2023.